Είστε έτοιμοι. Σε 10 λεπτά ακριβώς θα φτιάξουμε την πιο ωραία μακαρονάδα θαλασσινών. Μαγική μακαρονάδα θαλασσινών λοιπόν και πάμε να δούμε τα υλικά. Για την μαγική μακαρονάδα με θαλασσινά χρειαζόμαστε 1 τρίτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο, μισό κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 800 γραμμάρια φρέσκα μύδια, 2 καλαμάρια κομμένα σε λεπτές φέτες, 300 γραμμάρια φρέσκες γαρίδες, 1 τρίτο του φλιτζανιού ούζο, 680 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, 500 γραμμάρια σπαγκέτι ολικής άλεσης με βρώμη, πιπέρι, λίγο μαϊντανό και προαιρετικά καυτερή πιπερίτσα. Τριμμένη ντομάτα για να κάνουμε μια τέλεια σάλτσα με θαλασσινά. Μακαρονάδα με θαλασσινά μπορείτε να φτιάξετε με ό,τι θαλασσινά θέλετε. Αν τυχαίνει όμως να έχετε και μύδια και γαρίδες και καλαμάρι, θα κάνετε μια μακαρονάδα όνειρο. Με ό,τι έχετε όμως μπορείτε να τη φτιάξετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω. Ξεκινάμε με τη σάλτσα μας. Ένα μαχαίρι καθαρό και θέλω μισό κρεμμύδι. Μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Όσο πιο ψιλοκομμένο μπορείτε. Τομάτι στη φωτιά. Λίγο λάδι στη φωτιά. Μέχρι να ετοιμάσω τη σάλτσα μου, θα ρίξω και τα ζυμαρικά στην κατσαρόλα. Τόσο γρήγορα γίνεται αυτή η σάλτσα. Ζυμαρικά υψηλής διατροφικής αξίας από επιλεγμένα σιτάρια ολικής άλεσης. Η βρώμη είναι αυτή που δίνει και εξαιρετική γεύση στα ζυμαρικά μου. Μια νέα ενδιαφέρουσα προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουμε σε μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, έχει κάψει το λάδι μου και πάμε να ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι. 2 σκελίδες σκόρδο. Μόλις περάσει ένα λεπτό και το κρεμμύδι μου αρχίζει να παίρνει, να πιάνει θερμοκρασία και να σοτάρεται, θα ρίξω μέσα και το σκόρδο μου σπασμένο. Θα ρίξω μέσα γαρίδες. Οι γαρίδες μου είναι καθαρισμένες από το κέλυφος και έχω αφήσει μόνο το κεφάλι επάνω. Όλη η νοστιμιά της γαρίδας είναι μέσα στο κεφαλάκι της. Μέσα ταυτόχρονα θα πέσει και καλαμάρι ψιλοκομμένο. Το μεγάλο μυστικό για ένα ωραίο καλαμάρι είναι το σύντομο βράσιμό του. Έτσι γίνεται κρουστό και ταυτόχρονα είναι φανταστικό στη γεύση. Όσο πιο πολύ το μαγειρεύετε, τόσο πιο πολύ γίνεται σαν λάστιχο και σκληρό σαν πλαστικό. Μόλις κοκκινήσουν οι γαρίδες και το καλαμάρι μου αρχίσει να παίρνει λίγο, είναι η ώρα που θα σβήσω με λίγο ούζο. Αφήνω το ούζο μου να εξατμιστεί και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα στα ζυμαρικά. Και μόλις περάσουν τα 2 λεπτά, είναι η ώρα που θα πάρω ένα πιάτο και θα βγάλω τις γαρίδες, το καλαμάρι. Κοιτάξτε πόσο ωραία κοκκίνησε η κατσαρόλα μου. Τα αφήνω εδώ στην άκρη. Τριμμένες ντομάτες, 100% ελληνικές ντομάτες που οριμάζουν κάτω από τον καυτό ελληνικό ήλιο. Φυσικό άρωμα και φυσική γεύση ντομάτας. Χωρίς συντηρητικά, με όλη τη γεύση του καλοκαιριού, κλεισμένη μέσα σε ένα βαζάκι. 105 χρόνια παράδοσης είναι αυτά. Έχω δίπλα μου μύδια, καθαρισμένα μύδια. Έχω τραβήξει το μουστάκι, το έχω βγάλει από πάνω και έχω τρίψει κάθε μύδι κάτω από τη βρύση με ένα σύρμα και με τη σκληρή πλευρά από το σφουγγαράκι για να γίνουν λία και γυαλιστερά. Όσα μύδια μείνουν ανοιχτά, σημαίνει ότι δεν είναι καλά για μαγείρεμα. Έτσι, να το θυμάστε αυτό. Είναι ένα ωραίο κόλπο για να βλέπετε πόσο φρέσκο είναι το μύδι. Όταν τα χτυπάω κάτω και μένουν ανοιχτά, εκείνα τα μύδια δεν κάνουν για μαγείρεμα. Πάω γρήγορα να τα βάλω στην κατσαρόλα μου. Μέσα τα μύδια. Καπάκι στην κατσαρόλα μου και για 3-4 λεπτά αφήνω τα μύδια μου μέχρι να ανοίξουν και τη σάλτσα μου να βράσει για τόσο λίγο. Στο 3 λεπτό πάνω είναι ανοιγμένα.
θα δείτε ότι δεν έβαλα αλάτι την ώρα που έβρασα τα ζυμαρικά. Να σας πω γιατί. Γιατί τα φρέσκα μύδια έχουν πολύ αλάτι και η σάλτσα πολλές φορές γίνεται πάρα πολύ αλμυρή. Όμως θα βάλουμε σίγουρα πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Η μακαρονάδα θαλασσινών φωνάζει για καυτερή πιπεριά. Τη θέλει αυτή την ένταση μαζί με τα σποράκια της. Και πάμε τώρα τα βρασμένα ζυμαρικά με το νερό όπως στάζει να πέσουν μέσα στην κατσαρόλα μου. Ένα ωραίο ανακάτεμα και είναι η ώρα που θα πέσουν μέσα και τα μαγειρεμένα θαλασσινά μαζί με τα ζουμάκια τους. Έτσι όλα μαζί. Και πάμε για ένα τελικό ανακάτεμα. Πραγματικά είναι μια φανταστική μακαρονάδα. Και πάμε για σερβίρισμα αφού σβήσω το μάτι και αφού ρίξω και λίγο φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Ακριβώς σε 10 λεπτά έχετε στο τραπέζι αυτή τη θεϊκή μαγική μακαρονάδα με θαλασσινά. Και μπόλικο μαϊντανό μέσα. Έχω σβήσει το μάτι, θα το τραβήξω στην άκρη. Και πάμε για σερβίρισμα. Και πάμε να σερβίρουμε τη θεϊκή μας μακαρονάδα τώρα που είναι ζεστή, λαχταριστή και βλέπετε η σαλτσούλα έχει καθίσει πάνω στο ζυμαρικό μου. Γιατί τελείωσε το μαγείρεμα του ζυμαρικού μέσα στη σάλτσα. Και λίγη ωραία σαλτσούλα επάνω. Και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό στο τελείωμα και βγάλετε την κατευθείαν στο τραπέζι και σας εγγυώμαι θα γίνει χαμός.